Κύριε Γεωργιάφα, γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έχετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε για το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη, τον κορονοϊό. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό το εργαλείο που εσείς και η ερευνητική σας ομάδα έχετε αναπτύξει, το οποίο μπορεί να καθορίσει με βάση ορισμένα κριτήρια το πόσο θα νοσήσει κάποιος ασθενής, αν θα νοσήσει ελαφριά ή βαριά, που νομίζω ότι με τόσα κρούσματα που έχουμε γύρω μας. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή την εποχή. Ναι, αυτό είναι ένα προγνωστικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται στους αρρώστους που έχουν COVID, δηλαδή έχουν τη συμπτωματολογία από το αναπνευστικό σύστημα και την θετική PCR για τη λίμωξη από τον ιό. Και μπορεί στο βαθμό που εφαρμόζεται, και είναι εύκολο να γίνει, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιες πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις ούτε τρομερά κλινικά στοιχεία, μπορεί να ταξινομεί τους ασθενείς σε δύο επίπεδα κινδύνου επιδείνωσης της νόσου. Χαμηλό κίνδυνο και ψηλό κίνδυνο. Αυτό είναι, όταν το αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του επιδημικού κύματος στο Παρίσι, και ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα εργαλείο που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη διάγνωση, για τον έγκαιρο εντοπισμό των ανθρώπων ψηλού κινδύνου. Τώρα θέλω να σας εξηγήσω τι νόημα έχουν όλα αυτά. Γιατί βλέπουμε, κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και μιλάμε για τη, χρησιμοποιούμε τη λέξη έγκαιρος. Ξέρουμε ότι οι δύο από τους τρεις αρρώστους που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα προφίλ, ας το πούμε έτσι, καρδιαγγειακών νοσημάτων ή καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, ζάχαρο, πίεση, παχυσαρκία. Και επίσης 40 με 50% των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται στους θαλάμους, στους κλασικούς, επίσης έχουν το ίδιο προφίλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Άρα μπορούμε μέσα σε ένα γενικό πληθυσμό να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα τους κατατάξουν σε ένα γκρουπ που αν πάθουν COVID θα πάθουν βαρύ COVID. Άρα μπορούμε να τους προστατεύσουμε νωρίς. Υπάρχει μετά μια δεύτερη γνώση η οποία λέει το εξής. Το νόσημα COVID, αυτό δηλαδή που πυροδοτεί ο ιός, εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η μία φάση οφείλεται στον ιό, δηλαδή τα συμπτώματα που πυρετό, ο βήχας, η δυσκολία της αναπνοής, αλλά με έναν ήπιο χαρακτήρα. Και η δεύτερη φάση που ξεκινάει μετά από 5-6 μέρες, είναι μια πυροδότηση από τον ιό φυσιολογικών μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος, που είναι η φλεγμονή κυρίως και η πήξη του αίματος και η βλάβη των αγκείων, που ο οργανισμός προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στον ιό αρχίζει και βάζει αυτούς τους μηχανισμούς να δουλεύουν στο φουλ, να σας το πω έτσι απλά, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ο έλεγχος και να αρχίζουν να σχηματίζονται μικροί θρόμβοι μέσα στην κυκλοφορία του πνεύμονα γύρω από την περιοχή εκεί που έχει μπει ο ιός. Και αυτό κάνει την κατάσταση να επιδεινώνεται. Άρα όσο νωρίτερα πιάσουμε εμείς τους ανθρώπους, τους ασθενείς που έχουν COVID και τους εντοπίσουμε ότι έχουν τέτοιες αλλαγές πριν ακόμη μπουν στη δεύτερη φάση, τόσο πιθανότερο είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε να είναι αποτελεσματικότερα. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας μιλάτε για μια βάση δεδομένων όπου μέσα αυτή υπάρχουν ιατρικά δεδομένα και βάσει αυτών γίνεται η ανάλυση του προφίλ του ασθενούς, ή μιλάμε για ένα τεστ το οποίο είναι συγκεκριμένο σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, αναλύει την δική του περίπτωση και μας βγάζει τα αποτελέσματα? Μιλάμε για ένα ερωτηματολόγιο, το επιχείρημα, το οποίο έχει δύο στοιχεία με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Είναι το φύλλο και η παρουσία παχυσαρκίας, δείκτης μάζα σώματος, που λέμε μεγαλύτερο από 30, και ορισμένα εργαστηριακά αιματολογικά δεδομένα που είναι εύκολο να γίνουν ακόμη και σε εργαστήρια μη εξειδικευμένα στην πόλη. Κάνει αυτά τα δεδομένα, μαζεύει τα δεδομένα ο γιατρός. Υπάρχει αυτό το σκόρο διαθέσιμο στο διαδίκτυο ελεύθερα, σε ένα site το οποίο λέγεται medupdate.eu. Βάζει αυτά τα δεδομένα ανώνυμα και γίνεται η ταξινόμηση του ασθενούς και ξέρει ο γιατρός αν ο άρρωστός του είναι ψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Αν είναι ψηλού κινδύνου, στη φάση που μοιάζουν
στα συμπτώματά τους οι δύο κατηγορίες, εκεί που δεν έχει βαρύνει πάρα πολύ. Αν λοιπόν είναι υψηλού κινδύνου, θα τον χειριστεί διαφορετικά. Ή θα το στείλει κατά προτεραιότητα στο νοσοκομείο, ή θα του δώσει κατά προτεραιότητα πιο ψηλές δόσεις αντιπυκτικών φαρμάκων, ή θα δώσει, αν είναι διαθέσιμα, κάποια από αυτά τα φάρμακα τα αντιϊκά που λέμε, που μπορεί να χρησιμοποιούνται από το στόμα κτλ. Ή θα και επίσης θα τον έχει σε πιο μεγάλη, έτσι, πιο πυκνή και τακτική ιατρική παρακολούθηση. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε, τα είχαμε δει στο Παρίσι και από την νωρίς, από το πρώτο κύμα, είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι φτάνουν στο νοσοκομείο και είναι ήδη σε βαριά κατάσταση, είναι αυτοί οι οποίοι θα οδηγηθούν στη ΜΕΘ και θα μπουκώσει, να το πω απλά, το σύστημα στη ΜΕΘ. Άρα το πρόβλημα είναι να σταματήσουμε αυτή τη ροή προς τη ΜΕΘ. Δηλαδή με τη σωστή χρήση του εργαλείου αυτού είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη γνώση μας για όλα αυτά, έτσι. Είναι ένα από τα, είναι ακόμα ένα βοήθημα για μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε πολλά εργαλεία. Πολύ πιθανό. Κάνατε σύνδεση και μου έκανε εντύπωση μεταξύ του προφίλ του ασθενούς και του δείκτη μάζα σώματος. Τελικά, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι το βάρος για τον κορονοϊό? Οι άνθρωποι με παχυσαρκία, και όχι πολύ μεγάλη παχυσαρκία, όχι δηλαδή αυτοί που είναι νοσηροί παχυσαρκία, έχουν έως και 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID, δηλαδή να βρεθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε σχέση με αυτούς που είναι φυσιολογικό το βάρος τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι καθοριστικός παράγοντας. Στο σκόπο το δικό μας, η παχυσαρκία από μόνη της κατατάσσει τον άνθρωπο σε υψηλού κινδύνου. Άρα χρειάζεται, πώς το λένε, ιατρική παρακολούθηση πάρα πολύ έντονη και ιατρικές παρεμβάσεις πολύ γρήγορα. Το στέντ, κάποιος έχει πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρύθμιστη πίεση, αρρύθμιση των ζαχαρών της διαβήτης. Αυτή είναι αυτό είναι το προφίλ των αρρώστων που κινδυνεύουν να πάθουν βαρύ COVID. Τους ξέρουμε πια, δηλαδή μπορούμε να δούμε οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ξέρουν από την αρχή ποιοι θα καταλήξουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ακόμη και αυτό που λέμε για τους ογκολογικούς αρρώστους, ο κίνδυνος σοβαρού COVID πολλαπλασιάζεται όταν υπάρχουν καρδιαγγειακά νοσήματα. Προσοχή στους ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Το να πεις θα πάρω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 70 χρονών και θα το βάλω σε καραντίνο, να σας το πω έτσι σχηματικά. Αν αυτός είναι καλά, είναι λάθος. Το να πω ότι ένας άνθρωπος που είναι 50 χρονών, επίσης δεν χρειάζεται καραντίνο, ίσως και αυτό να είναι λάθος. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι 50 χρονών και είναι παχύσαρκος και έχει και υπέρταση ή ιστορικό από στεφανία νόσο, τότε θα είναι υψηλού κινδύνου. Και είναι μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση από τον 75χρονο ή τον 85χρονο. Που δεν έχει τίποτα. Να επισημάνουμε εδώ, κύριε Ροτζιάφα, ότι όταν λέμε δείκτης μάζας σώματος 30, δεν εννοούμε κάτι υπερβολικό. Εννοούμε κάτι το οποίο έχει 10 με 15 κιλά παραπάνω από το ύψος του. Από το εκατοστά του ύψος του. Το λέμε έτσι πολύ λαϊκά. Δηλαδή, να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε για κάποιον νοσηρά παχύσαρκο, αλλά για κάποιον που έχει απλά κάποια κιλά παραπάνω, έτσι, που μπορεί να κινδυνεύει. Αυτό είναι ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά τώρα στην περίοδο κυρίως και του lockdown. Αλλά και σε όλη την περίοδο με τις μάσκες και με τα λοιπά. Έχει σημασία να έχουμε φυσική άσκηση και φυσική δραστηριότητα. Αν έχεις έναν 75χρονο, 80χρονο άνθρωπο κλεισμένο μέσα στο σπίτι, συντοχρόνο θα χάσει τη μυϊκή του μάζα και θα χάσει δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι άνθρωποι. Έτσι όπως τα λέει όμως με βάση τις οδηγίες των επιτροπών. Να θυμόμαστε να πούμε μια δραστηριότητα, βέβαια. Κύριε καθηγητά, γίνεται τελευταία πολλής λόγος για το λεγόμενο υλικό φορτίο. Θα θέλαμε να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές βέβαια τι εννοούμε με τη λέξη υλικό φορτίο και τελικά ανάλογα με το υλικό φορτίο, μάλλον το υλικό φορτίο καθορίζει και το πόσο σοβαρά θα νοσήσει κάποιος ασθενής. Το υλικό φορτίο σημαίνει, να σας το πω πολύ απλά, έχεις ένα αυτοκίνητο, μια Ferrari. Και με αυτό το αυτοκίνητο τρέχεις σε ένα αυτοκινητόδρομο. Αν πηγαίνεις, όχι σε ένα αυτοκίνητο, σε έναν δρόμο έτσι περιπαχιακό. Αν πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα την ώρα, έχεις 5% πιθανότητα να πάθεις ατύχημα. Αν πηγαίνεις με 200 χιλιόμετρα την ώρα, έχεις 80% να πάθεις ατύχημα. Η ταχύτητα αυτή λοιπόν με την οποία τρέχει το αυτοκίνητο θα είναι καθοριστική στο δεδομένο πλαίσιο να πάθεις ατύχημα. Αν είσαι στον αυτοκινητόδρομο,
η πιθανότητα να πάθεις ατύχημα όταν πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα την ώρα είναι μικρότερη από ό,τι αν είσαι σε κανονικό δρόμο. Αντίστοιχα και αν πηγαίνεις με τα 200 χιλιόμετρα την ώρα είναι επίσης μικρότερη από ό,τι αν τρέχεις με 200 χιλιόμετρα στον κανονικό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο. Αν είσαι όμως σε έναν κακοτράχαλο δρόμο με χωματόδρομο και πηγαίνεις με 200 χιλιόμετρα την ώρα, τότε θα πάθεις σίγουρα ατύχημα. Άρα, το υλικό φορτίο παραταντήσεις, φανταστείτε ότι είναι η ταχύτητα με την οποία τρέχει αυτό το αυτοκίνητο. Όσο περισσότερο ιό θα εισπνεύσω εγώ αν εκτεθώ σε κάποιον φορέα του ιού, τόσο πιθανότερο είναι να πάθω την νόσο COVID και να την πάθω βαριά. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των σωματιδίων του ιού που θα προσλάβω θα δημιουργήσουν νόσο και βαριά νόσο ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μου. Αν δηλαδή δεν έχω αγκιακά προβλήματα, τότε θα πάρω έναν αριθμό σωματίου που θα με κάνει να νοσήσω και να πάθω ένα σύνδρομο, ας το πούμε σε λίγο μια βαριά γρήπη, έτσι να σας το πω. Δεν είναι καμία σχέση το COVID με τη γρήπη, αλλά για να καταλάβουμε λίγο γιατί ένταση μιλάμε. Εάν όμως εγώ έχω αγκιακά προβλήματα, τότε αυτός ο ιός που θα έρθει μέσα μου θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που θα είναι γόνιμο, όχι μόνο να πολλαπλασιαστεί, αλλά να πολλαπλασιάσει και την ένταση των βλαβών. Είναι δηλαδή σαν να τρέξει με μια Ferrari σε ένα χωματοδρόμο. Τότε θα πάθει σίγουρα τύχη. Οπότε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, στο πλαίσιο του παραδείγματος που αναφέρατε, αν τελικά εμείς είμαστε στο αυτοκίνητο, τελικά η μάσκα είναι ο προφυλακτήρα μας, μας προφυλάσσει πράγματι, ή όπως λένε μερικοί, είναι κάποιοι τους απάτη που μας αναγκάζουν επίτηδες να τη φοράμε και τελικά δεν αποτελεί τόσο μεγάλο έτσι, μέσο προστασίας από τον ιό αυτόν. Αν ήταν απάτη, τότε οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι και οι άνθρωποι της μονάδας εντατικής θεραπείας που φοράνε μάσκες από πάντα. Θα ήταν χαζοί, ας πούμε, έτσι. Αν αντιθέτως προστατεύονται και αυτοί, προστατεύονται και οι ασθενείς τους. Λοιπόν, απάτη δεν είναι. Όπως όλα τα εργαλεία, είναι ένας φυσικός φραγμός. Υπάρχει μια πιθανότητα να περάσουν ή υπάρχει μια πιθανότητα να μην τη φορέσω καλά τη μάσκα μου κτλ. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η μάσκα θα ελαττώσει τον αριθμό των σωματιδίων που περιέχουν τον ιό, το οποίο θα προσλάβω αν βρεθώ κοντά με έναν άνθρωπο, αν είμαι στριμωγμένος, δηλαδή στο μετρό, το οποίο πηγαίνει στη δουλειά του κάποιος στο Παρίσι και έχει δίπλα του κάποιον φορέα, ο αριθμός των σωματιδίων που θα πέσει και θα περάσει μέσα από τη μάσκα είναι μικρότερος από τη σωματίδια με τον ιό που θα περνούσαν αν δεν φορούσε τη μάσκα. Αυτό είναι όλο. Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε, η μάσκα προστατεύει τελεία. Τελεία, δεν υπάρχει συζήτηση. Όταν είμαστε έξω στο δρόμο. Όταν είμαστε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, εγώ μπορεί να βρεθώ μέσα στο μετρό το πρωί και να είμαι στριμωγμένος και να πάρω ιό. Ακόμα και με τη μάσκα. Αλλά ο αριθμός των σωματιδίων που θα λάβω θα είναι μικρότερος. Από ό,τι αν δεν φορέσω τη μάσκα. Και μικρότερος θα εκπέμψει αυτός που είναι ο φορέας. Έτσι. Θα έχει εκπέμψει μικρότερο αριθμό σωματιδίων αν δεν φοράει μάσκα. Αυτό δεν σημαίνει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και θα ξαναπώ το παράδειγμα με το αυτοκίνητο και το δρόμο. Μπορεί να έχεις τη Ferrari που να πηγαίνει με την καλή ταχύτητα που θα ελαττώσει την πιθανότητα του ατυχήματος, αλλά ο δρόμος να είναι κακής ποιότητας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν προστατεύει πλήρως και παντού. Και θα σας πω και ένα δεδομένο που παρατηρούμε τώρα στη φάση επιδημίας εδώ. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των νοσηλιών, παρόλο που στο Παρίσι είμαστε πάρα πολύ από τον Αύγουστο, πάρα πολύ έτσι, προσεκτικοί και φοράμε μάσκα και δεν προχωρούμε, δεν έχουμε πολύ φαινόμενα ας πούμε, συγχροντισμού πέρα από αυτά που είναι αναπόφευκτα. Ο αριθμός, η αύξηση της καμπύλης νοσηλείας είναι περίπου η ίδια όπως ήταν και το Μάρτιο. Πολύ πιθανόν αυτό οφείλεται γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας όπου ανεξάρτητα από το αν φοράνε μάσκα, όταν έρθει ο ιός στο σώμα τους, θα πυροδοτήσει γρήγορα την αντίδραση που σας έλεγα στην αρχή. Και το γεγονός αυτό ότι είμαστε σε ίδια επίπεδα με το Μάρτιο, πώς το αξιολογείτε εσείς? Δεν έχουμε μια καλή μια ερμηνεία, αλλά είναι μια παρατήρηση. Και μάλλον είναι αυτό ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο, που έχουν δηλαδή βαρύ νόσημα, είναι πολύ πιθανόν να έχουν βαρύ νόσημα ακόμα και αν εκτίθονται σε μικρή ποσότητα του ιού. Όμως, αν εκτίθονταν σε μεγαλύτερη, θα είχαν πολύ σοβαρότερη εικόνα. Πράγμα το οποίο το είχαμε δει στην αρχή της επιδημίας. Στην αρχή της επιδημίας, το 10% των ασθενών που ερχόντουσαν στα επίγοντα είχαν βαριές αιματολογικές διαταραχές. Τώρα δεν το βλέπουμε αυτό. Αυτό έχει αλλάξει. Ναι.
Και επειδή συζητάμε για τα μέτρα, κύριε Γερουτζιά, θα πώς αξιολογήσετε το μέτρο του lockdown που ζούμε μέχρι τώρα. Και θα θέλαμε να μας κάνετε μια σύγκριση και με τα μέτρα που λαμβάνονται στη Γαλλία. Έτσι όπως έγινε δυστυχώς η κατάσταση, πρώτον ήταν προβλεπόμενο. Δεν το ξέραμε πολύ καλά από τον Μάρτιο, από τον Ιούνιο, ότι θα έχουμε νέο κύμα. Δεύτερον, ήταν το αν έγιναν ή δεν έγιναν κάποια πράγματα για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η εξέλιξη της νόσης κτλ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Τώρα ενώ στη συζήτησή μας τώρα. Αυτή τη στιγμή με την πίεση που έχουμε στα νοσοκομεία, είτε είμαστε στο Παρίσι, είτε στη Γαλλία ολόκληρη ή στην Ελλάδα, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κάνουμε lockdown για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αν μετρήσεις την θνητότητα που προκαλείται από τον ιό, αυτά λένε οι επιδημιολόγοι, είναι της τάξης του 0,15, 20, 25, 30%. 0,30%. Εντάξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Το πρόβλημά μας είναι η νοσηρότητα, δηλαδή τι παθαίνουν οι άνθρωποι που παθαίνουν το COVID και τι παθαίνει, ποια είναι η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ποια είναι η ανάγκη να έχουμε ασθενείς που περνάνε σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 5% του συνόλου των μολυσθέντων. Τότε τα νούμερα αλλάζουν δραματικά. Και εγώ σαν γιατρός έχω να αντιμετωπίσω 500 ασθενείς που θα έρθουν σε 15 μέρες σε αυτό το νοσοκομείο και πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσω, κάποιος θα τους χάσω. Πράγμα το οποίο δεν είναι καλό. Αυτό είναι το πρόβλημα του lockdown. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι η δυνατότητά μου σαν σύστημα υγείας ή σαν γιατρός ή σαν μονάδα εντατικής νοσηλείας ή οτιδήποτε να διαχειριστώ αυτή την πίεση. Το γιατί είμαι έτσι περιορισμένος σήμερα, αυτό είναι θέμα πολιτικών υγείας της τελευταίας δεκαετίας, τουλάχιστον. Δηλαδή εννοείται ότι δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Δεν είχαμε, ας πούμε, αρκετές μεθ. Ή δεν περιμέναμε αυτό το οποίο θα έρθει. Ναι, τώρα πάμε στη συζήτηση για τις πολιτικές υγείας που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη εδώ και 20-30 χρόνια. Που βασίστηκαν σε δύο στοιχεία. Ένα, το ότι δεν θα έχουμε μεγάλα σοβαρά προβλήματα λοιμογόνων νοσημάτων. Λιμωδών νοσημάτων. Και δεύτερον, ότι θέλουμε να ελαττώσουμε το εύρος της δημόσιας περίθαλψης προκειμένου να φύγει ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να ελαττώσουμε επίσης και το χρόνο νοσηλείας. Αυτό είναι σημαντικό. Τα νοσοκομεία μας σήμερα και στο Παρίσι, αλλά φαντάζομαι και στην Ελλάδα έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να έχουμε γρήγορο turnover, να μένει ο άρρωστος πολύ λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς με νοσήματα λιμώδη δεν μένουν περισσότερο χρόνο. Άρα το σύστημα υγείας δεν είναι φτιαγμένο για τέτοιο πράγμα. Συν τα προβλήματα από τη λιτότητα που προέκυψαν μέσα τα 10 χρόνια και τα άλλα δομικά προβλήματα στο σύστημα υγείας. Και αυτό βέβαια συμβαίνει και στη Γαλλία, τη χώρα που ζείτε και εργάζεστε, την οποία τη θεωρούμε και από τις πιο προηγμένες και υγειονομικά χώρες. Σωστό είναι. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα βρισκόμαστε σε μια. Μιλάμε όχι με τόσο μεγάλο, τόσο σημαντική ένταση όπως ήμασταν το Μάρτιο. Δηλαδή, είχαμε ένα σύστημα που γρήγορα μπορέσαμε και αναδιοργανωθήκαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίεση και ότι δεν βλέπουμε τα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού που έχουμε. Όσον αφορά το περιβάλλον, κύριε Γεροτζιάφα, πιστεύετε το περιβάλλον επηρεάζει ή επηρεάζεται από όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει με την πανδημία? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Το πρώτο είναι το εξής. Αν λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον αυξάνεται η συχνότητα αυτών των ζωονόσων. Αυτά ξέρουν οι άνθρωποι που είναι πιο πολύ ασχολούνται με την οικολογία και με τις πολιτικές οικολογίες κτλ. Το δεύτερο είναι ποια είναι η επίπτωση του περιβάλλοντος στη διασπορά του ιού. Και εδώ ξέρουν. Και το τρίτο είναι ποια είναι η επίπτωση του περιβάλλοντος στην πιθανότητα εμφάνισης βαρέως COVID ή στη θνητότητα από το COVID. Τα δύο τελευταία έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το βαθμό μόλυσης του περιβάλλοντος. Καταρχήν έχουμε μια εικόνα που λέει ότι τα πολύ σοβαρά περιστατικά COVID συσσωρεύονται στα αστικά κέντρα. Το δεύτερο είναι ότι συσσωρεύονται σε εκείνα τα τμήματα των αστικών κέντρων που έχουν μεγαλύτερη βιομηχανική ή αστική μόλυνση από καυσαέρια, αυτοκινήτου κτλ. Και το τρίτο είναι ότι συσσωρεύονται σε εκείνα τα τμήματα των αστικών κέντρων όπου οι πληθυσμοί που ζουν είναι φτωχότεροι και είναι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις.
Εδώ στο Παρίσι, ας πούμε, έχουμε λιγότερο σοβαρό COVID στο Ανατολικό Παρίσι, που είναι τα πιο πλούσια μέρη του Παρισιού, σαν Ζελιζέ και τα λοιπά, σε σχέση με το Δυτικό Παρίσι, εδώ που είμαστε τώρα, που έχει πολύ περισσότερο φτωχό κόσμο και είναι πιο κοντά σε βιομηχανίες. Εγώ τώρα. Η βιβλιογραφία λέει το εξής. Οι μόλις του περιβάλλοντος είναι κάποια μικροσωματίδια που κυκλοφορούν. Αυτά τα μικροσωματίδια σε δεδομένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας προσδοφούν τον ιό και μπορούν να τον διασπείρουν με τον αέρα σε άλλες περιοχές. Άρα όσο μεγαλύτερη μόλις του περιβάλλοντος υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη προσδόφηση του ιού γίνεται από αυτό που βγάζουν οι άνθρωποι από την αναπνοή τους και τα... το σύελό του, τέλος πάντων, και κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα ή επιμολύνει τις επιφάνειες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια διαδικασία μέσα στην οποία η οποία ευωδώνει, βοηθάει την διασπορά του ιού μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για το που γενικά στην επαρχία, εκεί που έχει καθαρό περιβάλλον, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, εκτός αν έχουμε μεταφορά από τους ανθρώπους της πόλης. Μετά, όταν ένας άλλος ασθενής πάρει τον ιό και ξεκινήσει τη διαδικασία του COVID, συμβαίνει ένα πράγμα. Ο ιός πρέπει να βρει παράπορτα για να μπει μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου, του πνεύμου. Και μετά να γίνει ακόμα μια δεύτερη κατάσταση, ο ιός από τα κύτταρα του πνεύμου θα μπει μέσα να βρει μια πόρτα για να μπει μέσα στα κύτταρα των αγκίων. Για να ξεκινήσει μετά όλη αυτή η κατάσταση που οδηγεί στο βαρύ νόσο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε σε περιβάλλοντα που έχουν σοβαρή μόλις του περιβάλλοντος. Είναι εκτεθειμένη χρόνια σε μια κατάσταση που τη λέμε φλεγμονή και αλλάζει σύσταση των πνευμονικών κυττάρων. Άρα η πόρτα αυτή που ψάχνει ο ιός, αυτή την πόρτα τη βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι σε μακροχρόνια περίοδο, για μακροχρόνια περίοδο σε μολυσμένο περιβάλλον, έχουν αγκιακά κύτταρα τα οποία είναι ίδια ρεθισμένα. Άρα ο ιός βρίσκει πόρτα για να μπει στο πνεύμονα και βρίσκει και τη μικρότερη πόρτα για να μπει μέσα στο κυκλοφοριακό σύστημα και να ξεκινήσει η διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν σε τέτοια περιβάλλοντα συνήθως είναι και φτωχότεροι άνθρωποι. Είναι εργαζόμενοι στην βιομηχανία, είναι πιο χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, επίσης ξέρουμε ότι τη δεκαετία του 70 έχουν μεγαλύτερη συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Έχουν λιγότερο υγιεινή διατροφή. Ένας λόγος είναι απλός. Τα bioproϊόντα, τα bioproϊόντα κοστίζουν περισσότερο από τα κοινά από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχουν λιγότερη υγιεινή διατροφή. Άρα το τερέν που υπάρχει, ο δρόμος που λέγαμε μετά, τρέχει πάνω το αυτοκίνητο, είναι ήδη χειρότερης κατάστασης. Άρα μπαίνει μέσα ένας ιός πιο εύκολα και πυροδοτεί τη διαδικασία περισσότερο εύκολα. Και υπάρχει και ένα τέταρτο πια επίπεδο, η παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτές τις περιοχές, τις περιοχές που είμαι εγώ τώρα, είμαι στο νοσοκομείο Τενών, Πόρτε Μπανιολέ, έξω από τον περιφερειακό, είναι πιο φτωχοί άνθρωποι, η πυκνότητα των γιατρών που υπάρχουν εκεί είναι μικρότερη από ότι στο Δυτικό Παρίσι. Θέλω, κύριε καθηγητά, να σας κάνουμε τώρα ένα ερώτημα σε σχέση με μια έρευνα που είχε εκπονήσει και δημοσιεύσει ο συνάδελφός σας, ο καρδιολόγος, ο κ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, αντίστοιχες έρευνες έχουν γίνει και στη Γαλλία, σχετικά με την προστατευτική δράση που φαίνεται να έχει η νικοτίνη απέναντι στον κορονοϊό. Δηλαδή, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που καπνίζουν κολλάνε κορονοϊό. Εσείς τι εικόνα έχετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, θα σας πω μια πραγματική ιστορία. Όταν αναλύσαμε τα δεδομένα από την σειρά των ασθενών του δικού μας τμήματος, που οδήγησαν στην διαμόρφωση του σκόρου για το οποίο συζητήσαμε στην αρχή, κάναμε τη στατιστική ανάλυση και βλέπαμε τους διάφορους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των οποίων και το κάπνισμα, σε αυτούς που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στους άλλους που ήταν στους κανονικούς θαλάμους. Όπου βλέπω ότι η συχνότητα καπνιστών στην μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν λιγότερο από 5%. Ο χώρος από τον οποίο προέρχονται οι ασθενείς στη δική μας έχουν μια προέβαλας, μια συχνότητα καπνιστών που είναι γύρω στο 30% πληθυσμό γύρω-γύρω από εδώ που είμαστε. Το οποίο δεν συνέβη καθόλου. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν, λέω, όχι, έχω κάνει λάθος. Κάπου έχουμε κάνει λάθος στον υπολογισμό. Την ίδια μέρα, την ίδια περίοδο, βγήκε η μελέτη από το ΠΙΤΙΕ
η οποία έδειχνε αυτό το πράγμα, ότι το κάπνισμα, ή μάλλον οι καπνιστές, οι ενεργοί καπνιστές ήταν πολύ πιο προστατευμένοι από την εξέλιξη το βαρύ COVID σε σχέση με τους μη καπνιστές. Όμως εμείς κάναμε ακόμη μια ανάλυση που επιβεβαιώθηκε μετά από άλλους, εγώ δεν το δημοσίευσα γιατί δεν είναι το θέμα μου το κάπνισμα. Υπήρχε ο κίνδυνος, ήταν ελαττωμένος για τους ενεργούς καπνιστές, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος για τους πρώην καπνιστές, ακόμη και αυτούς που σταματήσαν πριν από ένα μήνα το κάπνισμα. Δηλαδή, η νικοτίνη, σαν φαρμακευτική ουσία, όχι το κάπνισμα σαν διαδικασία, η νικοτίνη σαν φαρμακευτική ουσία με έναν τρόπο ανταγωνίζεται τον ιό και τον εμποδίζει να μπει από την πόρτα που λέγαμε πριν. Τώρα υπάρχουν μελέτες οι οποίες χορηγούν νικοτίνη και υπάρχει μια μελέτη η οποία τρέχει και στην Assistant Public να χορηγούν μόνο νικοτίνη προκειμένου να εμποδιστεί η εξέλιξη του βαριού COVID. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει για να μην παρεξηγηθούμε, αρχίστε να καπνίζουμε για να μην έχουμε COVID, γιατί όπως σας είπα, οι καπνιστές, οι οποίοι, όταν δεν έχεις αρκετή ποσότητα νικοτίνης, τότε η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη και έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να πάθεις θρόμβωση, να πάρει το COVID σοβαρό, σύν το γεγονός ότι το κάπνισμα σχετίζεται με καρδιοαγγειακά νοσήματα, άρα φτιάχνει ένα τερέν για να αναπτυχθεί το σοβαρό COVID. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα πορίσματα αυτά, κύριε καθηγητά, και αυτό που προκύπτει για την νικοτίνη, λοιπόν. Θα θέλαμε τώρα να σας ρωτήσουμε σχετικά με τη γνώμη σας για την πορεία της πανδημίας. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Εντάξει, το εμβόλιο είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φανερό ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, φαντάζομαι και η Ελλάδα ανάμεσά τους, ποντάρουν στο ότι θα έχουμε εμβόλιο νωρίς, αύριο, το Μάρτιο. Αυτό φαίνεται δηλαδή και από τις διάφορες δηλώσεις, από την ευκολία με την οποία συζητιέται σήμερα ακόμη και το lockdown ακορντεών, ανοίγω, κλείνω κτλ. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα και γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχουμε καμία μελέτη που να μας λέει τι κάνει το εμβόλιο. Και αν υπάρχει εμβόλιο. Ξέρουμε βέβαια ότι στη Ρωσία εμβολιάζονται στρατιωτικοί, υγειονομικοί, ξέρουμε ότι στην Κίνα εμβολιάζονται. Έχουμε διάφορες πληροφορίες που κυκλοφορούν κάτω το τραπέζι για το εμβόλιο της AstraZeneca, για το αμερικάνικο της Pfizer και πάει λέγοντας. Αλλά αντικειμενικά δεν έχουν κάνει δεδομένα. Πολύ πιθανόν οι κυβερνήτες γνωρίζουν. Τι δεδομένα όμως έχουμε? Έχουμε τα δεδομένα από τις πρώτες, από τις μελέτες φάσης 2, που λένε ότι εάν υπάρχει μια αποτελεσματικότητα αυτού των εμβολίων, των 3-4, τα 180 που μελετιώνται, αυτή η αποτελεσματικότητα είναι της τάξης του 50-60%. Προστασία από την λίμωξη με τον ιό. Και αυτό σε ένα γενικό πληθυσμό, χωρίς να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του. Ποιος είναι, αν είναι στους ασθενείς, με πώς δουλεύει στους καρδιαγγειακούς ασθενείς κτλ. Είναι ένα μέσος όρος γύρω στο 50-60%. Θεωρητικά αυτό το 50-60% φτάνει για να ανακοπεί το καθεστώς της πανδημίας, έτσι όπως έχει προοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όμως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άλλο 40% των ασθενών, των ανθρώπων μάλλον, οι οποίοι θα πάθουν COVID. Άρα το πρόβλημα του COVID δεν θα λυθεί. Άρα θεωρητικά σε κάποιες φάσεις εποχιακές, η πίεση που έχουμε στα συστήματα υγείας δεν θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δούμε ένα σχήμα το οποίο είναι εναλλακτικό, που είναι συμπληρωματικό στην προσέγγιση των εμβολίων. Δηλαδή, θα πρέπει να φτιάξουμε και την οργάνωση ενός συστήματος υγείας με βάση την πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη αντιμετώπιση του COVID για τους ανθρώπους που θα παθαίνουν COVID, ανεξάρτητα από το αν έχουμε εμβόλιο ή όχι. Το εμβόλιο πολύ πιθανόν να θα το έχουμε τον Μάρτιο ή τον Ιούνιο ή του χρόνου το τέτοιο καιρό ή σε 3 χρόνια, θα μας λύσει το θέμα με το κλεινόμαστε μέσα ή δεν κλεινόμαστε μέσα. Αλλά δεν θα μας το απαντήσει πλήρως. Σαφές. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει επένδυση σήμερα σε 2 επίπεδα. Ένα, στην εκπαίδευση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, είτε είναι στα νοσοκομεία είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα.
Να ξέρει πώς χειρίζονται τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση, χρειάζεται βασική ιατρική. Αλλά να ξέρει, δηλαδή, τη γνώση που έχουμε παράξει να, και έχουμε κωδικοποιήσει, να τη μεταφέρουμε στον γιατρό πρώτης γραμμής, είτε είναι ιδιώτης που έχει ιατρείο, είτε είναι ιδιώτης που δουλεύει σε όμιλο υγείας, είτε είναι λειτουργός στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να ξέρει τι θα κάνει στους γιατρούς, στους ασθενείς. Δεύτερον, να ξέρει πώς να προστατευτεί. Να μην πηγαίνει και θυσιαστεί άδικα, γιατί και ανακαλύψουμε την αμύωση στην Ελλάδα σήμερα. Ενώ αυτό το πάθαμε το Μάρτιο. Να ξέρει ο γιατρός πώς θα προφυλαχτεί και, ο νοσοκόμος. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα σύστημα που θα είναι επικεντρωμένο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID, και αυτή είναι η καρδιαγγειακή άρρωστη, ή άνθρωποι με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, και χρειάζεται να δουλεύει αυτό σε επίπεδο κοινότητας. Δηλαδή, σε μία γειτονιά, ποιοι έχουν υπέρταση που δεν είναι καλά ρυθμισμένοι, να πάει ο γιατρός να τους ρυθμίσει καλά, να βρεθεί σε μία καλό επίπεδο υγείας ή υγεία του πληθυσμού. Έχει σημασία αυτό. Έτσι ώστε ακόμα και όταν θα πάθουμε COVID, να μετατρέψουμε το COVID σε κάτι αντίστοιχο της γρήπης. Γιατί τώρα δεν είναι. Και δεν είναι ένας από τους λόγους είναι αυτός. Γιατί το τερέν πάνω στο οποίο αναπτύσσεται είναι κακό. Εννοώ ότι, οι άνθρωποι πάνω στους οποίους γίνεται το βαρύ COVID έχουν αρρύθμιση στο ζάχαρο, έχουν αρρύθμιση στη πίεση. Αυτούς πρέπει να τους φροντίσουμε να τους ρυθμίσουν οι γιατροί τους, για να, έτσι ώστε στο επόμενο επιδημικό κύμα να μην πάθουν βαριά ζημιά. Οπότε με την ευκαιρία αυτή, κύριε καθηγητά, το ξεκαθαρίσετε κι εσείς. Οι νέοι πρέπει να ανησυχούν για τον κορονοϊό, πέρα από την πιθανότητα να επιμολύνουν τους γύρω τους, τους γυριότερους ή κάποιους που είναι υποκειμένα νοσήματα. Οι ίδιοι κινδυνεύουν. Ο νέος άνθρωπος πρέπει καταρχήν να είναι πολύ προσεκτικός για να μην μεταφέρει, μεταφέρει τον ιό. Αυτό είναι το βασικό. Το αν θα πάθει, το ότι θα υπάρχουν και κάποιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα πάθουν βαρύ COVID, ή είναι και αυτό μέσα στις στατιστικές πιθανότητες, αλλά θα είναι πολύ λίγοι στον βαθμό που δεν έχουν κυρίως καρδιακιακά νοσήματα. Ένας νέος άνθρωπος όμως, ο οποίος καπνίζει από 15 χρονών και έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει σε φάση αθυροσκλήρωσης, είναι ένα ζήτημα. Μία νέα γυναίκα η οποία, δεν ξέρω, παίρνει κάποιες θεραπείες ορμονικές για κάποιον λόγο, αλλά αυτά είναι extreme καταστάσει. Δεν είναι αφορά τον υγιή πληθυσμό γενικά. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει ιστορικό θρόμβωσης λόγω του ότι έχει θρομβοφιλία, είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθει COVID. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με το τι μπορεί να αφήνει η ασθένεια αυτή μακροπρόθεσμα? Δηλαδή, όπως είναι η πνευμονία, που μια φορά που πάει πνευμονία, μπορεί να υπάρχουν συνέπειες και μετά από χρόνια στον πνεύμονα. Έχουμε κάποια εικόνα όσον αφορά λοιπόν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αν ασθενείς κάποιος από τον κορονοϊό? Δύο κατηγορίες, ας το πούμε έτσι, απότοκων, απομακρυσμένων καταστάσεων μετά το COVID. Μία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει βαρύ COVID. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει πάθει πνευμονική εμβολή, θα έχει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται ιατρική αντιμετώπιση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει πνευμονική εμβολή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του για COVID, θα πάρει αντιπυκτική θεραπεία, θα χρειαστεί να έχει μια παρακολούθηση ιατρική για τους 6 μήνες στενή. Μετά θα βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο να υποτροπιάσει πνευμονική εμβολή και πρέπει να μετρήσουμε πολλούς παραμέτρους για να δούμε πότε εμφανίζεται αυτός ο κίνδυνος μεγαλύτερος κτλ. Εμείς έχουμε τέτοιο ιατρείο πια. Και θα βρίσκεται σε ιατρική παρακολούθηση, όπως έχουν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι παθαίνουν πνευμονική εμβολή, εντοβάθμιση κλιβικής θρομβώσης κτλ. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι το ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει επιπλοκές λοιπόν σοβαρές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, θα έχει μια ιατρική παρακολούθηση. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Πόσο καιρό κρατάνε οι αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από τον κοροναϊό στα αγγεία ή σε άλλα συστήματα, στην όσφυση, μετά την αποθεραπεία? Και εδώ έχουμε κάποιες ενδείξεις οι οποίες μας λένε ότι περίπου 15 με 20% των ανθρώπων που παθαίνουν COVID διατηρούν κάποιες αλλαγές στην λειτουργικότητα, ας το πούμε έτσι, του ενδοθυλίου, του αγγειακού του συστήματος, μέχρι και 2-3 μήνες μετά. Αυτή είναι μια μελέτη την οποία κάνουμε τώρα, έχουμε τελειώσει την ανάλυση της και θα πάμε για την δημοσίευσή της. Αλλά αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα τα μάθουμε στον χρόνο. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάθει πνευμονική εμβολή, και δεν είναι λίγοι, είναι περίπου 20% των ασθενών που νοσηλεύονται με COVID
αυτοί που παθαίνουν φλεβική θρομβολική νόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αυτοί θα έχουν προβλήματα υγείας μου και θα χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση. Κύριε καθηγητά, σας βρίσκουμε στο Παρίσι και όπως ήθελε να κάνουμε με όλους τους επιστήμονες, τους οποίους φιλοξενούμε στη στήλη μας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια ήταν η πορεία σας, από πού ξεκινήσατε και τελικά πώς βρεθήκατε, πώς καταλήξατε στο Παρίσι, Σορβόνη. Στο Παρίσι. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησα γιατί ήθελα να κάνω θρόμβωση, αιμόσταση. Μια πολύ εξειδικευμένη περιοχή της αιματολογίας. Και είχα ένα δάσκαλο, όταν Παντελής Μακρύς στην Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν στο τέταρτο έτος, από τον οποίο έμαθα τα βασικά πράγματα της αιμόσησης και μου άρεσε. Και αυτός ήταν φίλος με έναν από τους μεγάλους ανθρώπους και επιστήμονες στον χώρο της παγκόσμιας αιματολογίας που λεγόταν Μισελ Μεγέρ Σαμαμά, το οποίο έγινε μαθητής. Οπότε έχοντας ως μέντορα του Σαμαμά, έγινα ένας ειδικός στη θρόμβωση και στην αιμόσταση πριν καν γίνω αιματολόγος. Και σήμερα η δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα είναι η συνέχεια της δουλειάς που είχα ξεκινήσει και είχα μάθει όντας δίπλα στον καθηγητή Σαμαμά. Κύριε Γεροτζιάφα, ελπίζετε, κάνετε καθόλου σχέδια στο μέλλον να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Εγώ προσωπικά δεν έχω φύγει στην Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα είχα πάρα πολύ στενές επαγγελματικές και επιστημονικές σχέσεις με την Ελλάδα και ένα μεγάλο αριθμό από τις σοβαρές, καλές μελέτες που έχω κάνει, τις έχω κάνει συνεργαζόμενος και με ελληνικό πανεπιστήμιο, με ελληνικά πανεπιστήμια και με την Αθήνα. Τώρα συνεργαζόμενος με τον κύριο Δημόπουλο, με τον κύριο Συρίγο στην Αθήνα. Έχουμε μια συνεργασία με την Ελλάδα πάρα πολύ χρόνια και συστηματική. Στην Ελλάδα είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Θεραπευτικών Πρωτοκόλων για τη Φλεβική Θρομβολική Νόσο. Είμαι πολύ συχνά, έχουμε πολλά project που τρέχουν στην Ελλάδα. Άρα, έχετε, ο σύμβουλος στο Hellenic Healthcare Group στα νοσοκομεία υγεία Μετροπόλητα, στο οποίο εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα Thrombosis Free Hospital. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ μου ότι έχω φύγει από την Ελλάδα και παρακολουθώ πάρα πολύ καλά τις εξελίξεις.